Ώρα 12 το μεσημέρι στην καρδιά του Ηρακλείου. Καταναλωτές σπέβδουν για τις τελευταίες αγορές για το πασχαλινό τραπέζι, με την κίνηση στην αναυξημένη και στα καταστήματα, τα οποία κατέβασαν ρολά στις 3 το μεσημέρι. Κατέβηκα ψωνίσω για γενέθλια. Ναι. Μαμά, γυναίκα. Έχω ακόμα κάνα 2 ωράκι εδώ, κέντρο. Για τον εαυτό σας? Έχω ψωνίσει πιο πριν. Μπορώ να πάρω και σήμερα κάτι, θα δούμε τώρα. Το πασχαλινό τραπέζι είναι όλα έτοιμα? Όλα έτοιμα, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Στο χωριό φέτος, μια χαρά. Εσείς τι τα αγοράσετε? Παπούτσια. Παπούτσια. Έχετε πολλές ακόμα αγορές? Αρκετές. Και τρέχουμε να προλάβουμε. Τι θα αγοράσετε σήμερα, για πείτε μας. Παπούτσια. Παπούτσια και έχουμε κάποια δωράκια για... Δωράκια. Ναι. Τα παϊδάκια και τα μπουτάκια για το φούρνο. Στο κόκκινο η κίνηση και στα κρεοπολία, με τους καταναλωτές να αγοράζουν αρνάκι, κοκορέτσι και τα απολύτως απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στα Χανιά. Η κίνηση φέτος ήταν σε μέτρια επίπεδα, προς το ικανοποιητικό μπορώ να πω. Ο κόσμος προτιμά να πάρει αρνί, κοκορέτσι, γαρδουμάκια και παίρνει και από τα υπόλοιπα κρέατα. Κάποιες μπριτζόλες, κάποια... Παϊδάκια. Χρόνια πολλά. Φέτος κάνουμε στην πόλη εδώ στα Χανιά. Το γιορτινό αυτό το παραδοσιακό, τη μαγειρίτσα, τα ψητά, το αρνάκι, το κοκορέτσι. Φέτος θα κάνουμε στα Χανιά Πάσχα, αν και έχουμε χωριό και εξωτικό που κάναμε κάθε χρόνο. Φέτος λόγω και των πρωτοκόλων και της κατάστασης θα μείνουμε στα Χανιά. Πάντως με την ίδια όρεξη, με την ίδια αγάπη για αυτές τις μέρες. Μαγειρίτσα, μαγειρίτσα. Πού θα κάνουμε Πάσχα φέτος? Στο σπίτι με τα παιδιά. Αυξημένη κίνηση και στα τυροκομεία. Ο κόσμος κράτησε το εθιμό του, προτίμησε τα ποιοτικά προϊόντα, ήρθε, πήρε τον αθωτηρό του, πήρε το μαλάκα του, πήρε τη μυζήθρα του. Τα παιδιά είχαν τη τιμητική τους στις αγορές, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση για αγορές που αφορούσαν ένδυση και υπόδηση. Εγώ θα κατέβηκα να πάρω μερικές βερμούδες, ναι, που έχω ανάγκη καλοκαιρινές. Όχι, ένα-δύο μαγαζιά έχω ακόμα. Απλά λίγο με το χρόνο είναι που είναι κάπως αγχώδες, αλλά όλα καλά είναι. Κι εγώ ψώνια θα κάνω, ρούχα. Η διάθεσή μου είναι κάπως, ναι, με δηλαδή τα ωράρια. Αρκετές. Έχουμε πάρει κάποια δώρα, ναι, αλλά εντάξει. Για βαφτιστήρια, για... Για βαφτιστήρια, για τον εαυτό μας, για όλους. Τα τελευταία. Για τον εαυτό σας, τα έχει δωράκι? Προτιμώ να κάνω εγώ δώρα. Παρά να μου κάνουν, αλλά αν έρθει ένα δωράκι σε μένα, με μεγάλη χαρά θα το δεχτώ. Εγώ κατέβηκα για περπάτημα βόλτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη 4 Μαΐου.